σωτήρια κατάσταση. Εγώ πήγαινα από το Βόλο, λεωφορείο, άλλο καράβι. Τώρα είναι απευθείας. Η Θεσσαλονίκη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συνδέεται ακτοπλοϊκά με τις ποράδες. Ταξιδιώτες από την περιοχή της Μακεδονίας αλλά και τουρίστες που φτάνουν στην πόλη έχουν την ευκαιρία να μεταβούν με απευθεία σύνδεση εύκολα και γρήγορα στη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Αλόνισο. Και διευκολύνει, πολύ ωραία, πιο φτηνό. Είχαμε καλωσμένα να πάμε μέσω Βόλου, αλλά μόλις το μάθαμε, νομίζω είναι αρκετά πιο βολικό. Μόνο κατά την πρώτη εβδομάδα των δρομολογίων από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προς τα τρία νησιά των Σποράδων μετακινήθηκαν περισσότεροι από 2.000 επιβάτες. Κατά τη διάρκεια της περσινής περίοδου, περισσότεροι από 70.000 επιβάτες εξυπηρετήθηκαν με τα ταχύπλοϊκά Σποράδας και αντίστροφα, με πληρότητες που σε ορισμένες περιόδους έφταναν ακόμη και το 100%. Η ώρα είναι 10 το πρωί και σε λίγο θα αναχωρήσει το ταχύπλοϊκό για τις Σποράδες. Πρώτος προορισμός στη Σκιάθος και μετά από 3,5 ώρες το πλοίο θα δέσει στη Σκόπελο. Η Σκιάθος είναι δημοφιλές νησί πάρα πολύ, είναι προορισμός για τους νέους. Έχει ανέβει πάρα πολύ η Αλόνισος και η Σκόπελος γιατί με αυτό το δρομολόγιο έχει έρθει πραγματικά πάρα πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Εκτός από τους ταξιδιώτες της Μακεδονίας και της Θράκης, πολλοί Βαλκάνοι τουρίστες που έρχονται οδικώς ως τη Θεσσαλονίκη επιλέγουν τα συγκεκριμένα δρομολόγια για να εξυπηρετηθούν. Εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν που διαθέτει η Θεσσαλονίκη και είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, από τις βαλκανικές χώρες αλλά και ακόμα πιο μακριά. Φέτος οι ξενοδόχοι σε Σκόπελο και Αλόνισο αναμένουν αύξηση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές τους ως αποτέλεσμα αυτής της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεγαλύτερης του 15%. Θεωρώ ότι πέρυσι είχαμε μια αύξηση, σημαντική αύξηση των τουριστών από την Βόρεια Ελλάδα, η οποία φέτος θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Το μεγαλύτερο ποσοστό της περίοδου μέσα στο καλοκαίρι έχει ήδη καλυφθεί. Οπότε δείχνουν τα σημάδια ότι πάμε πραγματικά σύμφωνα με τα προγνωστικά, ότι θα πάμε καλά. Το δρομολόγιο πραγματοποιείται καθημερινά από Θεσσαλονίκη για Σκιάθος, Σκόπελο, Αλόνισο και έως τις 29 Ιουνίου θα εκτελούνται 5 δρομολόγια την εβδομάδα, εκτός Τρίτης και Τετάρτης. Από τις 30 Ιουνίου και έως τις 10 Σεπτεμβρίου τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά με ώρα αναχώρησης 10 το πρωί και επιστροφή στις 7 παρά 20. Η απλή μετάβαση κοστίζει 59 ευρώ και με το εισιτήριο επιστροφής φτάνει στα 100 ευρώ. Παράλληλα, ισχύουν εκπτώσεις στα εισιτήρια της τάξης του 50% για φοιτητές, πολίτεκνους και παιδιά.